Κότς, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Είστε καλά? Καλά, καλά. Τώρα τι να πούμε, καλωσορίζετε εσείς στον ΠΑΟΚ τόσα χρόνια. Είναι λίγο λάθος. Δεν στέκει, Όχι, εντάξει, είναι πάλι μια επιστροφή, η οποία πραγματικά με κάνει να νιώθω και χαρά και υπερηφάνεια για την εκτίμηση που μου δείξαν ξανά οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Και πιστεύω ότι θα δικαιωθεί όλη η προσπάθεια. Πώς ήταν μακριά από τον ΠΑΟΚ για εσάς να το θέσω, να το θέσω έτσι? Ναι, σίγουρα τα πρώτα χρόνια, πραγματικά οι πρώτες δηλαδή περιόδους που της αποχώρησής μου, πραγματικά ήταν δύσκολες. Και ειδικά εκείνο που μπορώ να πω είναι ότι όπου και αν ήμουν, δεν μπορούσε, η αρχή που μπορούσε να βγει σε μια άλλη ομάδα ήταν ΠΑΟΚ και κάπου... Η αρχή, λέτε, στο ξεκίνημα του αγώνα ή... Στο ξεκίνημα μιας άλλης ομάδας, ήταν να μου βγει ΠΑΟΚ. Αυτό είναι. Και αυτό ήταν, εντάξει, μια... δυσκολία. Και όταν παίζατε κόντρα στον ΠΑΟΚ? Και εκεί πάντα υπάρχει μια δυσκολία. Ένιωθα ότι παίζω εναντίον του εαυτού μου καμιά φορά. Δηλαδή, επειδή το χάρτο γενικώς η προσπάθεια έγινε και από μένα και από τον πρόεδρο, από τον κύριο Κατσαρή, από τον Πετρίδη, από τον Αποστολίδη. Και νιώθαμε ότι βάλαμε κι εμείς ένα μεγάλο λιθαράκι σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και νιώθαμε ότι ήταν και ένα δικό μας κομμάτι. Και αυτό, πόσο να είναι, πονάει, αν το πω έτσι. Φέτος, τώρα το καλοκαίρι, πώς έτσι ξεκίνησε η συζήτηση, η διαπραγμάτευση, αν έτσι κύλησαν όλα πολύ εύκολα, ομαλά, για να επιστρέψετε? Νομίζω ότι σημαντικό κομμάτι ήταν ότι όταν έφυγα, έφυγα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έφυγα γεμάτος από όλη την προσπάθεια που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Είχαμε κληρώσει σχεδόν όλους τους στόχους. Και από την άλλη ήξερα ότι από τη στιγμή που υπάρχει εκτίμηση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, από το πρόσωπό μου, όπως και από το δικό μου πρόσωπο στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, με τον κύριο Κατσαρία, τον κύριο Πετρίδη, θεωρούσα ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτή η επιστροφή. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έγιναν τα αυτή την ώρα που αποφασίστηκε η αποχώρηση του προηγούμενου συναδέλφου, θεωρώ ότι ήταν πολύ πιο εύκολο να ξαναεπιστρέψω. Ναι. Μπορείτε να συγκρίνετε περιόδους, δηλαδή εκείνη πριν 6-7 χρόνια με τις επιτυχίες του ΠΑΟΚ, με το πόσο ανέβηκε και άλλαξε το επίπεδο, με το τώρα που πλέον όλοι περιμένουν τον ΠΑΟΚ, όλοι ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ είναι το φαβορί, ποιες είναι οι διαφορές? Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η πρώτη φορά που ήμουν στον ΠΑΟΚ ήταν το 99-2000. Ναι. Με τη συμφόρευση που έγινε από τον Τρίτο από Θεσσαλονίκη με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και η δεύτερη ήταν ξανά που ξεκινήσαμε πάλι από την αρχή, από το 2004, που η ομάδα ήταν στην Α2. Και βάλαμε μαζί με τον πρόεδρο ένα μακροπρόθεσμο στόχο ότι μετά την τετραετία-πενταετία να κατακτήσουμε το πρωτάθλημα. Πράγμα το οποίο επιτεύχθη. Ναι. Το θέμα ήταν ότι τότε ξεκινήσαμε από την αρχή, από το 0. Έπρεπε να βρούμε νέους παίκτες, ψασμένους παίκτες. Από τη μια να βρούμε και έτοιμους παίκτες να μπορέσουν να είναι ανταγωνιστική ομάδα, αλλά από την άλλη να ετοιμάσουμε και τη βάση της ομάδας. Είχε το ενδιαφέρον αυτό το πλάνο, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Είχε μεγάλο ενδιαφέρον και έπρεπε να δούμε πραγματικά ποιοι παίκτες μπορούν να ανταποκριθούν σε όλα αυτά που ζητάμε. Και όλο αυτό ήταν ένα πολύ δύσκολο κομμάτι. Και από την άλλη έπρεπε να κάνουμε τον κόσμο του ΠΑΟΚ και φυσικά και τον πρόεδρο και όλους αυτούς που ασχολούνται με το χάντμπολ να πιστέψουν στην προσπάθεια αυτή, ότι αξίζουν της προσοχή μας. Και πιστεύω ότι το καταφέραμε. Τώρα υπάρχουν άλλες βάσεις. Ναι, οπωσδήποτε. Μπήκαν οι βάσεις τότε και σίγουρα και οι προκάτοχοι μου συνέχισαν όλη αυτή την προσπάθεια. Και φτάσαμε σε ένα σημείο η ομάδα να έχει αυτό που λέγαμε πάντα, ένα βασικό κορμό. Να συνεχίσει τις επιτυχίες και να έχει ένα εφαρτήριο πάντα για το επόμενο βήμα. Εδώ τώρα μιλάμε για μια ομάδα που έχει ένα βασικό κορμό στην κερκίδα. Υπάρχουν φαν, οι οργανωμένοι του ΠΑΟΚ, από ό,τι λένε, από ό,τι βλέπουμε, είναι πολύ δεμένοι με την ομάδα handball για διάφορους λόγους, από τότε μέχρι και τώρα. Ναι. Νομίζω ότι στο πρώτο πρωτάθλημα κερδίσαμε πολύ κόσμο, το 2008-2009. Εκεί είναι κάτι το οποίο έχει μείνει στη μνήμη μας, πιστεύω και ολωνών.
που γέμισε το Μίκρα 3, που δεν έπεσε καρφίτσα. Ερχόταν κόσμος και έφευγε. Και νομίζω ήταν το μάτς που στο πρώτο πρωτάθλημα που κερδίσαμε τον κόσμο. Από εκεί και πέρα συνεχίστηκε αυτό και στο δεύτερο πρωτάθλημα. Ίσως και στη συμμετοχή του Champions League, την οποία πραγματικά ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, αλλά τα πετύχαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, γιατί τα μεγέθη ήταν μεγάλα, όπως και στην Ευρώπη, με τις ευρωπαϊκές ομάδες που παίξαμε. Από εκεί και πέρα όμως αυτό συνεχίστηκε, ο κόσμος πίστεψε, ο σύλλογος εκφώνησε πολλές φορές το χάρτο σαν την ταυαρχίδα του συλλόγου και νομίζω ότι αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο επίδευμα από όλους μας, γιατί πραγματικά η προσπάθειά μας ανταμείφθηκε. Εντάξει, είπαμε πολλά για το παρελθόν. Πείτε μας λίγο, μέσα και από τις συζητήσεις με την διοίκηση, τι περιμένουμε για τη νέα σεζόν, αν μπορούμε να πούμε στόχους, αν μπορούμε να πούμε για το budget, αν αλλάζει κάτι, για τον κορμό της ομάδας, τα σχέδιά σας. Κύριε, καταρχήν να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι καταδικασμένος να πρωταγωνιστεί. Ναι. Αυτό δεν μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το κομμάτι. Και αυτός πάντα είναι ο στόχος. Από εκεί πέρα σίγουρα πολλά πράγματα είναι αλληλένδετα και με τις, με τους αντιπάλους, τους οποίους θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε, με το τι budget θα έχουν, ποια είναι τα οικονομικά δεδομένα τους, πώς θα ενισχυθούν και όλα αυτά τα οποία γνωρίζετε. Γιατί μην ξεχνάμε ότι έχουμε και τα Χριστούγεννα μεταγραφική περίοδο εμείς στο handball, οπότε ανάλογα θα βλέπει και κάθε ομάδα και θα ενισχύεται. Σίγουρα είναι ανταγωνιστικό με την είσοδο και του Ολυμπιακού, είχαμε την ΑΕΚ. Νομίζω ότι όλα αυτά δίνουν ένα διαφορετικό image σε όλο το πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ πώς θα παρουσιαστεί, έχουν γίνει πολλές ανανεώσεις. Τι στοχεύετε για το ρόστερ, αν θα αλλάξει κάτι και αν θα ενισχυθεί περαιτέρω? Κοίταξε, τραγικά δεν θα αλλάξουμε κάτι, γιατί υπάρχει ένας βασικός κορμός και ο οποίος στήθηκε όλα αυτά τα χρόνια. Πιστεύω ότι το 80-85% της ομάδας είναι καλυμμένο. Από εκεί και πέρα, σίγουρα το μυαλό μας είναι στην ενίσχυση 2-3 θέσεων, οι οποίες θα καλύψουν και όλες τις θέσεις της ομάδος. Μάλιστα. Για να μπορούμε να είμαστε πάντα να κοιτάμε αυτό που έλεγα στο πιο ψηλό σημείο. Μιλώντας με τον κύριο Πετρίδη πριν λίγες εβδομάδες, αντιμετώπισε θετικά αυτό το οποίο γίνεται με τον Ολυμπιακό. Το είδε ότι είναι μια νέα πρόκληση, το άθλημα θα το βοηθήσει. Εσείς πώς το βλέπετε? Κοιτάξτε, πάντα εμείς θέλαμε οι μεγάλες ομάδες να είναι μέσα στο, hardball. Σίγουρα δείχνει μεγάλη οντότητα στο άθλημά μας. Εγώ προσωπικά είμαι από το 79 μέσα στο handball και σίγουρα πάντα επιζητούσαμε να υπάρχει μια δυναμική. Και αυτή τη δυναμική τη δίνουν αυτές οι ομάδες. Και φυσικά και ο κόσμος αναγνωρίζει το άθλημά μας, το σέβεται, το εκτιμάει και συμμετέχει μαζί μας. Νομίζω ότι είναι πολύ θετικό και ίσως υπάρχει ένα κέντρο και χορηγιών, ίσως της τηλεόρασης, ίσως και πολλών θετικών παραγόντων. Νομίζω ότι μπορούμε να μαζέψουμε και πολύ κόσμο. Θεωρώ ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ένα κίνητρο, όπως και να το κάνουμε. Βέβαια, δεν είναι δικό σας θέμα. Αν γνωρίζετε με την Ευρώπη, ποιες είναι οι προοπτικές, τι μπορεί να συμβεί, τι περιμένετε? Ναι, με την Ευρώπη μέχρι 16 του μηνός, μέχρι αύριο είναι η δήλωση συμμετοχής μας. Από ό,τι ξέρω υπάρχει μια θετική σκέψη στο να συμμετέχουμε. Ναι. Σίγουρα υπάρχει εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα από ό,τι ξέρω με το οικονομικό. Και αυτό ο λόγος είναι ότι η Ευρώπη είναι πολύ δύσκολη. Μόνο έξοδα, δηλαδή, μόνο έξοδα, ναι, στο να ανταποκριθείς. Και αυτό είναι λίγο ένα δύσκολο κομμάτι. Το έσοδα σημαίνει άλλα πράγματα. Πολύ οργάνωση, πολλοί κόσμος. Δηλαδή, αν μπορούσαμε να παίζουμε π.χ. στο Παλατάκι και να έχουμε πάνω από 5.000 σε κάθε μάτς, σίγουρα ήταν ένα άλλο ζητούμενο. Αλλά από εκεί και πέρα είναι θέμα δυσκολιών, γιατί και τα budget είναι τα πενταπλάσια και τα τριπλάσια και τα δεκαπλάσια και είναι δύσκολο να φτάσουμε σε πολύ ψηλούς στόχους αυτή τη στιγμή. Κατανοητό. Οπότε αυτό είναι ίσως ένα πράγμα το οποίο μας φρενάρει λίγο. Αλλά λέτε ότι είναι πιθανό. Υπάρχει μια... Θεωρώ ότι είναι πιθανό. Υπάρχει μια θετική άβρα σε όλη αυτή τη δικασία. Νομίζω ότι ο Εραστέχνης θα κάνει το καλύτερο αυτή τη στιγμή για την ομάδα. Μάλιστα. Κύριε Σερακίδη, ευχαριστούμε πολύ για τη συνομιλία. Καλή σεζόν να έχετε με επιτυχίες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά.